Είσαι. Ποτέ, γιατί? Ποτέ η Νέα Δημοκρατία δεν βοήθησε τον ΠΑΟΚ. Ποτέ. Γιατί. Τι γιατί. Πότε τον βοήθησε. Ξέρω, πότε τον βοήθησε. Μια φορά μόνο με τον Τζιτζί Κώστα που τον είδα και στο γάμο του κυρίου Ανδρώνη. Του παπά ή το όλιο. Το Τζιτζί Κώστα. Του ενάσφιξα το χέρι. Λέω πολύ βουτυράτο είσαι μόνο αδερφέ μου. Του λέω μακριά από τον λαό. Είσαι και ψηλό. Δεν είπα εγώ να γίνει ένα με τον ψωμιάδι, ξέρω εγώ να πετάει, ξέρω εγώ να πηγαίνει. Πάρε σε καμιά λαϊκή να δει κανένα πανάκι κανένα αυτό. Πολύ πίσω και τα λοιπά. Η Νέα Δημοκρατία βοήθησε τον ΠΑΟΚ. Πώς σας βοήθησε, ρε μόνο. Σας πλήρωσε κάτι ρεύματα και κάτι τέτοιο. Εντάξει, λεπτομέρειες. Λεπτομέρειες τώρα, εντάξει. Σε κάτω ποσό. Και η Πατουλίδου είπε ναι. Που είναι Πασοκάρα. Πασοκάρα, μεγάλη Πασοκάρα. Έκανε και νέο lifting. Την είδες. Όχι, την είδα. Έκανε αυτό πώς το λένε, έκανε πλαστικές ιστορίες. Αλλά δεν ξέρω τι έκανε. Εγώ είμαι ενάντια. Ενάντια. Στη φύση. Όχι, είμαι ενάντια. Άμα έχεις όχι. Άμα έχεις κορμί, είσαι γυμνασμένος. Άντρας είσαι γυναίκα. Η μάπα. Δεν μπορεί να αλλάζει. Εντάξει, τι να την αλλάξει τώρα. Δηλαδή, ένας ο οποίος δεν αθλείται. Ναι. Και πάει και τραβάει δύο πλαστικές κτλ. Του λες, ρε φίλε, γυμνάσου λίγο, κάνε καν αυτό κτλ. Σφίξε λίγο κτλ. Να με κρεμάνε. Ναι. Τώρα, ας πούμε, η δικιά μας δεν είχε ανάγκη τώρα. Τέτοιο κορμί 50 χρονών που γυμνάζεται και κάνει βολίδα κτλ. Τέλος πάντων, αυτά είναι κουσκουσιάρικα πράγματα και δεν μας απασχολούν. Κάθε άνθρωπος τι θέλει, ξέρω εγώ, βάζει μαλλιά, ο άλλος τραβάει. Ο Βεργέτης έβαλε μαλλιά. Εγώ είχα μαλλιά, τα έβγαλα. Εντάξει, κατηγορηθήκαμε όμως. Λέει, έβαλες μαλλιά. Λέει, γιατί έβαλες μαλλιά, γιατί νιώθω. Έχω το σύνδρομο του Σαμψόν. Δηλαδή, άμα νομίζω ότι δεν έχω μαλλιά. Δεν θα έχει δύναμη. Ναι, δεν θα έχω τότε δύναμη. Μετά το πέρασε στα 40, έφυγε ο Σαμψόν και ήρθε ο άλλος ο Σαμψόν. Το μαλλιά έπρεπε να τάξει στην τσέπη. Κατάλαβες τι γίνεται. Άμα δεν έχεις μαλλιά στην τσέπη, τι είσαι κατά άντρας. Ναι, έτσι είναι. 9.55 λοιπόν και νόμι.